Άλλαξε όψη ο εξωτερικός χώρος του παιδικού σταθμού Κλισούς με την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων παιχνιδιών. Τη λέει ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Γιάννης Παπαϊωάννου για τους παιδικούς σταθμούς που υπάγονται στο ΚΠΑΔΟ. «Κόμαρα στη ροή του χρόνου» είναι ο τίτλος του βιβλίου με ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του χωριού, προφορικές και γραπτές μαρτυρίες των κατοίκων και φωτογραφιών. Τη λέει ο συγγραφέας Λευτέρης Χαμαλίδης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για το ευνηδιαστικό άνοιγμα του Τελωνίου Καστανεών. Ποια είναι η θέση του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 7 Ιουλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Άλλαξε όψη ο εξωτερικός χώρος του παιδικού σταθμού Κλισούς με την τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων παιχνιδιών, στα οποία τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι τους. Στόχος της διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, όπου ανήκει ο παιδικός, όπως και όλες οι δομές που βρίσκονται στην ευθύνη του νομικού προσώπου, είναι η ψυχαγωγία των μικρών παιδιών και κυρίως η ασφάλειά τους τις ώρες που βρίσκονται στους χώρους των παιδικών σταθμών του Δήμου, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΚΠΑΔΟ Γιάννης Παπαϊωάννου. Σημαντικές αλλαγές πάντα προς όφελος των παιδιών πραγματοποιήθηκαν στους παιδικούς σταθμούς που εποπτεύονται και ανήκουν στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους των παιδικών σταθμών τους ανέδειξαν εκεί όπου απολαμβάνουν τα παιδιά το παιχνίδι. Οι αλλαγές δεν έγιναν μόνο στον παιδικό σταθμό Κλισούς. Θα αναφερθώ για όλους τους παιδικούς διώκτους του Δήμου Ορεστιάδος. Πραγματικά είμαστε σε ένα παιδικό σταθμό Κλισούς, ο οποίος παραχωρήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 31 Δεκεμβρίου για την αρχή της στο ΚΠΑΔΟ από 1 Απρώτου το 2021, το οποίο ανήκει στην ΔΚΕΠΟ με χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου. Σήμερα λειτουργεί δημοσίου δικαίου, γιατί ήρθε στο ΚΠΑΔΟ. Το ΚΠΑΔΟ έχει μια δομή που λέγονται παιδική σταθμή. Έχει τρεις ιδιόκτητους παιδικούς σταθμούς. Ένας είναι της Κλισούς που είμαστε σήμερα εδώ που μιλάμε. Είναι ο δεύτερος που είναι στο κέντρο της Ορεστιάδος και ο τρίτος που είναι στην άλλη πλευρά της πόλης. Δηλαδή, η Λισού είναι στην πλευρά του Βορρά, στο Νότο είναι ο τρίτος και στο κέντρο ο δεύτερος. Πραγματικά και οι τρεις παιδικοί έχουν ένα φανταστικό αύριο χώρο και ένα νόμιμο και λειτουργικό εσωτερικό χώρο. Εμείς ως ΠΑΔΟ και ο πρόεδρος του ΠΑΔΟ, εγώ πραγματικά κάνουμε έναν αγώνα ώστε εγγραφές των παιδιών που γίνονται στους παιδικούς να είναι άρτιοι, σωστοί στην εκπαίδευση, από δασκάλους, από καθαρίστριες, από μαγείρους, από τα πάντα. Σήμερα βρισκόμαστε στην αυλή του παιδικού της Κλισούς. Πραγματικά κάναμε μία αγορά παιδικών παιχνιδιών, ώστε τα παιδιά που θα προαυλίζονται να είναι σε ένα χώρο λειτουργικό, σωστό και να περνάει σωστά η ώρα τους. Πάντα με την υποπτία των δασκάλων. Εκτός από τους παιδικούς σταθμούς, στο αστικό κομμάτι του Δήμου, στην πόλη της Ορεστιάδας, η προσπάθεια του ΚΠΑΔΟ επικεντρώθηκε ώστε να λειτουργήσουν άρτια και ευχάριστα όλοι οι παιδικοί σταθμοί στα όρια του Δήμου και στα χωριά. Δεν σταματάμε όμως, δεν σταματήσαμε ποτέ εδώ, μόνο στους παιδικούς της Ορεστιάδος. Όπως είναι και ο παιδικός της Βίσσας και ο παιδικός των Ριζίων. Εκεί από το Λίντερ δημιουργούμε και εκεί δύο παιδικές χαρές, οι οποίες πιστεύω σε ένα-δύο μήνες θα έχουν τελειώσει, θα έχουν στηθεί, ώστε και εκείνα τα παιδιά να βγαίνουν στον προάβλιο χώρο τους και να χαίρονται το παιχνίδι τους. Η ιδιόκτητη παιδική αυτή τη στιγμή το Δήμο Ορεστιάδος είναι τρεις στην Ορεστιάδα, ένα στη Βίσσα, στα Ρίζα, στον Κύπρινο και τα Δίκαια. Με θλίβει όμως, όταν είναι το τρίγωνο με 17 χωριά και φέτος δυστυχώς κλείνει ο παιδικός των δικαίων. Δεν έχουμε κανένα παιδί. Όπως και στον Κύπρινο έχουμε δύο. Η πλειάδα των παιδιών είναι στην Ορεστιάδα, στη Βίσσα και στα Ρίζα. Εγώ ως πρόεδρος του ΚΠΑΔΟ, με όλη μου τη χαρά και με όλη μου τη συνεργασία, με όλες τις υπεύθυνες των παιδικών σταθμών και της Κλισούς και της Ορεστιάδας που είναι στο κέντρο και του Τρίτου και της Βίσσας και του Κυπρίνου και των Ριζίων και των Δικαίων, κάναμε έστω με COVID-19, κάναμε μια λειτουργική χρονιά, μισή μήνα χρονιά, αλλά λειτουργική χρονιά με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το κοινωνικό πρωτόκολλο. Γι' αυτό δεν είχαμε και κρούσματα, δεν είχαμε και προβλήματα. Θέλω πραγματικά όχι να αναδείξω τη δουλειά που κάνουμε ως δημόσιοι παιδικοί, αλλά να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε ιδιόκτητους παιδικούς, οι οποίοι βάσει του νόμου που ψηφίστηκε το 2017 εφαρμόζεται πλήρως όλο το πρωτόκολλο του διοικησιακού και το λειτουργικό εσωτερικά των παιδικών. Θέλω να ευχαριστήσω κλείνοντας και η σχολική χρονιά του 2021, 31 Ιουλίου,
όλο το προσωπικό των παιδικών σταθμών, τις δασκάλες, τις καθαρίστρες, τις μάγειρες, τις μαγείρους, τις μαγείρισες και όλο το προσωπικό που είναι πραγματικά λειτουργεί των παιδιών από 2 έως 3,5 χρονών που ήταν στους παιδικούς δικούς μας. Και στους γονείς εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι και με τη νέα σχολική χρονιά πιστεύω να μην υπάρχει ο COVID για να δείξουμε πραγματικά τη δουλειά μας ως δημόσιος παιδικός σταθμός. Τα παιχνίδια στις παιδικές χαρές των άβλιων χωρών των παιδικών σταθμών του ΚΠΑΔΟ είναι πιστοποιημένα και ασφαλή για τα παιδιά, όπως τόνισε ο κύριος Παπαϊωάννου. Συνεδρίασε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η μία συνεδρίαση ήταν τακτική με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στην ειδική συνεδρίαση που προηγήθηκε έγινε ο απολογισμός των πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, αυτό προβλέπεται από τον νόμο, καθώς οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι πολλές και οι αποφάσεις της καθοριστικές, υποβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό αλλάζει και επανέρχονται αρμοδιότητες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως τόνισε ο κύριος Μαυρίδης. «Κόμαρα στη ροή του χρόνου» είναι ο τίτλος του βιβλίου που συνέγραψε ο Λευτέρης Χαμαλίδης με ιστορικά και λογογραφικά στοιχεία του χωριού, προφορικές και γραπτές μαρτυρίες των κατοίκων και φωτογραφιών. Η βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία των Κομάρων και την παρακολούθησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πολλοί κάτοικοι του χωριού. Η παρουσίαση του βιβλίου «Κόμαρα στη ροή του χρόνου» πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία των Κομάρων. Ένα αξιόλογο βιβλίο που αποτελεί μια πολύμινη προσπάθεια, όπως συγκεντρώθηκε το υλικό, αξιολογήθηκε από τον συγγραφέα Λευτέρη Χαμαλίδη και παρουσιάστηκε στην κοινωνία του χωριού και στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Η χορηγός του βιβλίου, Λεμπερνίκιωσε, μίλησε πριν την έναρξη της εκδήλωσης και δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένη. Εμείς χάσαμε τον πατέρα μου τον Νοέμβριο. Σε καιρό πανδημίας, μάλιστα στο εξωτερικό, επειδή νοσήσαμε από τον κορονοϊό, δεν καταφέραμε να είμαστε καν στην κηδεία του, οπότε είχαμε μια έτσι ανοιχτή πληγή σαν οικογένεια και κάπου στο μυαλό μου γεννήθηκε η ιδέα ότι θα ήθελα, μια που ο πατέρας μου αγαπούσε πάρα πολύ το χωριό, θα ήθελα να κάνω μια χορηγία. Το δούλευα στο μυαλό μου και εκείνη τη στιγμή είδα, αλλά δεν ήξερα τι θα μπορούσε να είναι αυτό, που να είναι και χρήσιμο για το χωριό, γιατί έλειπα πολλά χρόνια η ίδια. Έπεσε στην αντίληψή μου στο Facebook μία μικρή ανάρτηση που έγινε ότι γράφεται κάποιο βιβλίο και ενημερώθηκα αμέσως και έμαθα ότι ο Λευτέρης γράφει το βιβλίο «Πράγματι αυτό» και τον ρώτησα αν θα ήθελε να γίνω χορηγός του βιβλίου, ότι θα ήθελα εγώ δηλαδή να γίνω χορηγός του βιβλίου και συμφώνησε και έτσι φτάσαμε στη χορηγία αυτή. Αυτή είναι δηλαδή βασικά είναι δική μου τιμή που βρήκα κάποια πολύ καλή ιδέα και μια χρήσιμη ιδέα για το χωριό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθεί και ο μορφωτικός σύλλογος. Συμφωνήσαμε η πώληση των βιβλίων, τα έσοδα να πάνε κατευθείαν στο μορφωτικό σύλλογο, οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Εγώ μένω εν μέρη στο εξωτερικό και εν μέρη πλέον στην Ελλάδα, δηλαδή βρίσκομαι σε μια μεταβατική φάση επιστροφής στην Ελλάδα. Με το χωριό αυτά χρόνια ποια ήταν? Ερχόμουν τακτικά, δηλαδή ερχόμουν σίγουρα 1 με 2 φορές το χρόνο. Δεν έχασα ποτέ την επαφή, απλά ήταν πολλά τα χρόνια. Έχασα βέβαια την επαφή με τα παιδιά που μεγάλωναν. Δεν αναγνωρίζω εύκολα τα πρόσωπα. Ξέρω βέβαια τους δικούς μου. Ερχόμουν για να επισκεφθώ τους συγγενείς μου. Είχα πάντοτε επαφή και για μένα ήταν πολύ σημαντική. Είναι σημαντικές οι ρίζες μου και τις φρόντιζα. Φρόντισα και τα παιδιά μου να τα φέρνω εδώ και να έχουν επαφή με το περιβάλλον τους. Τα μέλη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κομάρων και η πλειοψηφία των κατοίκων βοήθησαν στη συλλογή στοιχείων για τη συγγραφή του βιβλίου «Κόμαρα στη ροή του χρόνου». Η στάση του Συλλόγου από την αρχή ήταν εντελώς υποστηρικτική προς το συγγραφέα. Χάρηκαμε ιδιαίτερα όταν μάθαμε την πρόθεσή του να ασχοληθεί με αυτό το εγχείρημα. Το σύγγραμμα αυτό είναι ένα μνημείο το οποίο θα μείνει στα Κόμαρα, θα μείνει στους απογόνους μας, θα γνωρίζουν ότι κάποτε υπήρξαν άνθρωποι εδώ, με ποιο τρόπο έμεναν, τον τρόπο ζωής τους και είναι ένα ιστορικό κειμήλιο που θα μείνει. Οι κάτοικοι του χωριού βοήθησαν ώστε να συγκεντρωθεί αυτό το υλικό? Οι κάτοικοι βοήθησαν με ενθουσιασμό. Ο καθένας έψαξε στα παλιά του συρτάρια, βρήκαν φωτογραφίες από προγόνους τους, ακόμα από το παλιό χωριό, χάρτες από το παλιό χωριό και είναι κάποια ντοκουμέντα που
Ευτυχώς μαζεύτηκαν τώρα, γιατί θα χανόταν μαζί με τους ανθρώπους που τα είχαν. Τα έσοδα του βιβλίου βεβαίως θα περάσουν με την επιθυμία του συγγραφέα και της χορηγού στο Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κομάρων, ο οποίος με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας πω ότι έχει ενταχθεί η πρότασή του στο πρόγραμμα Leader για ανακαίνιση του κοινοτικού καταστήματος. Και αυτά τα χρήματα βεβαίως θα μας βοηθήσουν να τελειώσουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα αυτό το έργο, εκτός βέβαια και τις πολιτιστικές δράσεις που πλέον θα έχουμε κάποιο κεφάλαιο για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες. Κύριε Καμαλίδη, πώς αισθάνεται ο συγγραφέας όταν ολοκληρώνεται μια προσπάθεια και μάλιστα στον τόπο από όπου κατάγεται? Καταρχήν να πούμε ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που κατόρθωσα με την συνεργασία βέβαια όλων των συγχωριανών μου, γιατί το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα προϊόν συλλογικότητας. Κατορθώσαμε λοιπόν όλοι μαζί να φέρουμε εις πέρας αυτό το πόνημα. Αυτό που σήμερα έχουμε την τιμή να το παρουσιάσουμε σε όλους τους συγχωριανούς μας, αλλά και τους φίλους του χωριού μας. Μια μέρα η οποία είναι σημαδιακή, καθώς είναι η παραμονή του μεγάλου πανηγυριού της Αγίας Κυριακής, που δυστυχώς βέβαια για λόγους επιδημιολογικών καταστάσεων δεν μπορούν να γίνουν άλλου είδους εκδηλώσεις. Αυτό όμως που τουλάχιστον γίνεται είναι η παρουσίαση του βιβλίου που αφορά στην ιστορία του χωριού μου, σε όλα τα χρόνια αυτά, σε όλη την πορεία που έχει αυτά τα χρόνια. Καταρχήν, αυτοί που στήριξαν την προσπάθεια ήταν οι ίδιοι συγχωριανοί μου. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκα για να συλλέξω το υλικό και απλόχερα μου χάρισαν ό,τι μπορούσε να έχει ο καθένας. Είτε ήταν προφορικές μαρτυρίες, που τα περισσότερα είναι αυτά, είτε κάποια χειρόγραφα παλιά, είτε φωτογραφικό υλικό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ευχαριστώ τον Σύλλογο του Χωριού, τον Πρόεδρο τον Σταυρίδη του Γιάννη, αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Άγγελο, τον Αναστάση, που συνέβαλαν ουσιαστικά σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε όλο αυτό τον αγώνα που έγινε, και φυσικά την οικογένεια του εκλειπώντος συγχωριανού μας, του Νικολάου Κιωσέ, ο οποίος εκπροσωπείται από την σύζυγο και τις κόρες του, οι οποίοι είχαν αυτή την ευγενική προσφορά, χορηγία προς το χωριό, στη μνήμη του πατέρα τους, του συζύγου τους, να χρηματοδοτήσουν την έκδοση του βιβλίου και όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση των βιβλίων αυτών, καθότι αφορά μια αφιλοκερδή προσπάθεια και από μένα και φυσικά από τη χορηγία από αυτούς, θα πάνε για να ενισχυθούν οι δράσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κομάρων. Και εύχομαι φυσικά να είναι η αρχή αυτή η προσπάθεια, να ακολουθήσουν και άλλες πιο δυναμικές ενδεχομένως για το χωριό μας. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Σταύρος Παθανάκης. Μίλησε ο δήμαρχος του Οριστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, που συνεχάρει το συγγραφέα, και ο μουσικολόγος Δημήτρης Πανός. Πολύ ενδιαφέρον αυτή την προσπάθεια που κατέβαλε και ολοκλήρωσε και από ό,τι είδαμε μεγάλη επιτυχία ο Λευτέρης Χαμαλίδης. Απλά να πω ότι τέτοιες ενέργειες που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη, κάνουν κάποιους να θυμηθούν κάποια βιώματα, αλλά το κυριότερο να καταθέσουν και να αφήσουν στις επόμενες γενιές μια παρακαταθήκη, είναι αξιέπαινες. Θερμά συγχαρητήρια, Λευτέρη, εύχομαι τα καλύτερα και νομίζω ότι και μετάλλασσο τα βιβλία, γιατί ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν, έχεις δώσει ήδη ένα πολύ σημαντικό στίγμα στην τοπική μας, ας το πω, συγγραφική, και δεν σου αρέσει ο τίτλος του συγγραφέα, ιστορία της περιοχής μας. Ελπίζω να είναι πολύ ευανάγνωστο και να αποτελέσει τη βάση για να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Ιδιαίτερη χαρά απόψε εδώ για να τιμήσω τον Λευτέρη τον Χαμαλίδη και αυτή τη σημαντική προσπάθεια που έκανε για το χωριό του τα Κόμαρα και γενικά για την περιοχή μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κομάρων, τον Γιάννη Σταυρίδη, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία του σε αυτή, όπως και την Λαμπρινή Κιωσέ και γενικότερα την οικογένεια Κιωσέ που συνέβαλε τόσο σημαντικά στην προσπάθεια αυτή. Εγώ το χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αγαπώντας το βιβλίο ή αγαπώντας το να μείνουν πράγματα από την περιοχή μας, ότι βγαίνει ακόμη ένα πράγμα, ένα ακόμη υλικό, πρωτογενές υλικό, για να πάρουμε στοιχεία όσοι θέλουν να ασχοληθούν σε δευτερογενές επίπεδο ή και γενικότερα με την παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία των χωριών μας, να ακούσουν και να μάθουν κάτι περισσότερο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για εκδοτική δράση, για να έχουμε
δείγματα και από το χωριό αυτό. Να έχουμε δείγματα και από τα κόμματα, περισσότερα πράγματα για όποιον θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον ή και ακόμη για τα παιδιά, για τα εγγόνια σας, για τις επόμενες γενιές, γιατί περνάνε τα χρόνια και οι παππούδες που ξέρουν τις παλιές ιστορίες, με αυτές που μεγαλώσετε και εσείς και εμείς και στα περισσότερα χωριά, φεύγουν. Δεν θα είναι τόσο αυτονόητο στις επόμενες γενιές να είναι γνωστά όλα αυτά τα πράγματα που ήταν αυτονόητα. Πες μας, παππού, πες μας για έστω τις τοπικές ιστορίες, αυτά που λέμε στο βιβλίο, με αυτά που χαιρόσασταν ή ακόμα και με αυτά που φοβόσασταν, με τα φαντάσματα στο παλιό το χωριό, με όλα τούτα. Όσο περνάει ο χρόνος, αυτά αντωνούν και σβήνουν. Δεν θα είναι τόσο αυτονόητο ότι θα υπάρχουν. Οπότε η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει και εσάς ως τοπική κοινωνία, αλλά καλύπτει και γενικότερα για όποιος θα θέλει να ασχοληθεί με την βιβλιογραφία της περιοχής, να διαβάσει, να μάθει κάτι περισσότερο. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για το ευνηδιαστικό άνοιγμα του Τελωνίου των Καστανεών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας είναι αντίθετος στην απόφαση αυτή για λόγους εθνικούς, αλλά και γιατί θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες στην αγορά της Ορεστιάδας, όπως ανέφερε η πρόεδρος του Συλλόγου, Φιλιό Μιλωνά. Άκερο και άσκοπο χαρακτήρισε το άνοιγμα του Τελωνίου Καστανεών η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά. Στην επιχειρηματολογία της, η κυρία Μιλωνά μιλά για εθνικούς λόγους και αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της περιοχής. Η ανακοίνωση του ανοίγματος του Τελωνίου των Καστανεών σαφώς μας βρήκε όλους απροετοίμαστους. Είναι κάτι που νομίζω ότι επί του παρόντος δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν άκερο και άσκοπο αυτό, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, όχι μόνο για εθνικούς λόγους, αλλά και για λόγους πανδημίας. Δεν ξέρω με τι στοιχεία, με τι δεδομένα το έκαναν. Πραγματικά μας βρήκε όλους απροετοίμαστος τελείως. Τελείως όμως. Εννοείται ότι μας ευνηδίασε, γιατί έγινε σε μία νύχτα. Χειρότερο δεν γίνεται. Χειρότερο από αυτό δεν γίνεται. Σε μία νύχτα προετοίμαστη τελείως, χωρίς στοιχεία πολλά-πολλά, ό,τι ήθελαν, ό,τι δεν ξέρω. Ειλικρινά, όντως μας βρήκε όλους τελείως απροετοίμαστος. Μεταξύ των λόγων που αντιτίθεται ο Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας στο άνοιγμα του Τελωνίου Καστανεών είναι και η πανδημία, καθώς στην Τουρκία δεν είναι ελεγχόμενος ο κορονοϊός και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Νομίζω ότι από μόνο του εξηγεί τα πάντα. Για τους Τούρκους απαγορεύεται. Αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα πέραν αυτού. Ονοώ νοήτο. Όποιος μπορεί, το καταλαβαίνει. Θα σας πω τούτο. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας προκειμένου να μπουν μέσα. Δυστυχώς ξεχνάμε εύκολα, δυστυχώς θυσιάζουμε τα πάντα χάρη μιας πρόσκαιρης ενδεχομένως οφειλής, ενός ωφέλιμου τέλος πάντων κάποιων ευρώ ελαχίστων. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, πραγματικά στεναχωριέμαι για αυτό που συμβαίνει, πραγματικά φοβούμαι ότι θα δούμε σκηνές απείρου κάλους όπως και πριν να συμβεί το κλείσιμο των συνόρων. Σαφώς μέσα τα δεδομένα της πανδημίας είναι, τα ποσοστά της πανδημίας είναι μεγάλα και πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε μια άσχημη, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε άσχημη κατάσταση όσον αφορά την πανδημία. Μακάρι να πρετανεύσει η λογική, να τα κλείσουν πριν να συμβούν όλα αυτά, διότι να σας πω κάτι, δεν μπορεί εδώ να πιέζουν να κάνουμε εμβόλια κλπ. Για να γλιτώσουμε και από την άλλη να ανοίγουν διάπλατα τα πάντα, έτσι, και να αντιμετωπίσουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να μας ξανακλείσουν. Λοιπόν, ναι, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί εμένα να με ξανακλείσουν γιατί για να κάνουν αυτή τα παιχνίδια τους. Δεν γίνεται. Επιτέλους, ας κάτσουν κάτω και να δουν τι πραγματικά θέλει αυτός ο τόπος και τι χρειαζόμαστε πραγματικά σε πολλά επίπεδα και σε πολλά στάδια. Ας πριτανεύσει, όπως σας είπα, η λογική και μακάρι να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Έρχεται η ψηφιακή υπηρεσία My Photo για τους πολίτες, όπως αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εξυγχρονισμός του ελληνικού κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης». Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουλίου στις 10 το πρωί. Η ψηφιακή υπηρεσία My Photo θα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και θα έχει ως αντικείμενο τη μεταμόρφωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών και της οπτικής απεικόνησης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου στο κυβερνητικό νέφος δημοσίου τομέα που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κατόπιν ρητή συγκατάθεση του φυσικού προσώπου χρήση των σάνο ψηφιακών αρχείων όπως αυτά μεταμορφώνονται στο κυβερνητικό νέφος δημοσίου τομέα από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή υπογραφή. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία θα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του, όπως ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες φωτογράφοι και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του φωτογραφείου, στο βαθμό που μεταμορφώνουν τα σχετικά αρχεία για λογαριασμό του υποκειμένου, οι εκτελούντες στην επεξεργασία που δίνονται να οριστούν από το Υπουργείο, καθώς και οι φορείς του δημόσιου τομέα, στο μέτρο που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα, να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο κυβερνητικό νέφος δημοσίου τομέα για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Εφόσον συσχετιστούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, τα αρχεία διατηρούνται στο κυβερνητικό νέφος για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημέρα της συσχέτισης. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδα συνεχίζεται. Σήμερα θα πάμε στην τοπική κοινότητα Νεοχωρίου. Thank you.
Του ανετρίτου